Χαίρετε. Λοιπόν, έχουμε ξαναπεί. Σήμερα θα πω δύο πραγματάκια για το CrossFit, όχι για το Cross Training. Μην πάλι μπείτε και μου πείτε, α, είναι η καλύτερη προπόνηση. Ναι, η διασταυρωμένη είναι από τις καλύτερες, από τις καλύτερες, όχι καλύτερη. Από το καλύτερα είδη ενδυνάμωσης. Αλλά όχι το CrossFit. Έχει διαφορά μεγάλη. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Πέρα από αυτά που έκρινα παλιότερα όσον αφορά το ότι έχετε μπει στο φάρμακο, έχετε γίνει χειρότεροι από τους bodybuilders. Έτσι. Έχετε γίνει χειρότεροι στο θεαθήνε, στο να φαίνεστε τρεις την ώρα φωτογραφίες. Μας έχετε πρίξει τα σκότια. Έχετε γίνει χειρότεροι το κυριότερο δηλαδή είναι αυτό στην αμορφωσιά πάνω στην προπόνηση. Στην ασχετοσύνη πάνω στην προπόνηση. Δηλαδή, άντε οι bodybuilders, θα δεις το χειρότερο που θα κάνουνε, θα είναι να έχουν μειώσει κατά πολύ το εύρος κίνησης σε μία άσκηση. Έτσι. Εσείς έχετε περάσει σε άλλα επίπεδα αχρηστίας. Γιατί το λέω. Ο μόνος σας, η μόνη σας έννοια είναι πώς θα ανεβάσετε κιλά. Πώς θα δείξετε ότι σηκώσατε παραπάνω κιλά. Δεν σας νοιάζει καθόλου ο τρόπος. Καθόλου. Τίποτα. Εννοείται ότι θα υπάρχουν και σοβαροί αθλητές και σοβαροί προπονητές που κάνουν σωστή δουλειά, έτσι. Δεν κατηγορούμε τους πάντες τώρα εδώ. Αλλά η πλειοψηφία βλέπω έναν αχταρμά τεχνικής, ένα έσχος, ένα χάλι μαύρο. Η έννοια σας είναι πώς θα βγάλετε στο βιντεάκι που θα ανεβάσετε στο Instagram τα 5-10 δευτερόλεπτα ότι βάλατε μία πλακίτσα αυτές τις ψεύτικες, αυτές που βάζετε που φαίνονται μεγάλες αλλά είναι τα κιλά λιγότερα από τα 5 κιλά, αυτές τις ψεύτικες, γιατί και αυτό είναι θέμα να φαινόμαστε. Ακόμα και τα κιλά που φτιάξατε, οι δίσκοι, δηλαδή πιάνεις το 5 κιλό τους και είναι ίδιο με το 20 κιλό. Όποιος δεν πιστεύει να πάει να δει. Το πρόβλημά σας είναι, έχετε ψυχολογικό πρόβλημα. Το να θες να δείξεις κάτι το οποίο δεν το έχεις, δεν είσαι, γιατί όταν μου κάνεις αυτά τα πράγματα στην τεχνική σου, μου πετάς κάτι γόνατα εδώ πέρα, κάτι τέτοια για να σηκώσεις τα κιλά, κυριολεκτό τώρα, έτσι, δεν το λέω για αστείο. Μην αρχίσω να βάζω βιντεάκια. Θα αρχίσετε πάλι να μου λέτε, όχι Μάρη, αυτά που βάζεις είναι η εξαίρεση. Τι εξαίρεση? Ποια εξαίρεση? Σας ενδιαφέρει μόνο να δείξετε ότι μπορείτε. Όχι να μπορείτε. Άλλο παράδειγμα. Σας ενδιαφέρει να δείξετε ότι κάνετε έλξεις. Δηλαδή κάνετε αυτόν τον αχταρμά. Δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι, όχι αυτό τώρα το πράγμα το χάλι. Δεν σας νοιάζει να δουλέψετε τη μυϊκή ομάδα που θα δούλευε, τις μυϊκές ομάδες που θα δούλευε μία έλξη. Σας νοιάζει να φανεί ότι σηκώνετε το πηγουνάκι σας εδώ πάνω. Όχι, λέει, είναι άλλη άσκηση αυτή. Λέει, την κάνουνε. Ποιοι την κάνουνε, βρε. Ποιοι την κάνουνε, βρε. Ποιοι την κάνουνε, ύστερα μου λέτε, μιλάω με ύφος και... Φυσικά θα μιλάω με ύφος. Αφού δεν σας μαζεύουν όλοι, οι περισσότεροι, δηλαδή τώρα όταν τα βλέπει αυτά, έπρεπε, όπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας εισαγγελέας για τους κακούς γιατρούς, να μην ανοίξω το στόμα μου για αυτούς, για τους κακούς, γιατί έχει και γιατρούς οι οποίοι είναι απίστευτοι. Άνθρωποι. Αυτή είναι η διαφορά του κακού γιατρού με τον καλό, να ξέρετε, στην ανθρωπιά. Λοιπόν, έτσι θα έπρεπε να υπάρχει και αστυνόμευση στα γυμναστήρια, στα κροσφιτάδικα, παντού. Έλα εδώ βρε εσύ, έλα εδώ βρε αχταρμά. Τι είναι αυτά που δείχνεις του παιδιού, θα τους ακατέψεις τη μέση του. Αυτό το παιδί μετά μια ζωή θα είναι σακατεμένο.
Έλα εδώ. Έλα εδώ. Πήρες, εσύ από πού πήρες πτυχίο, δηλαδή. Εσύ τι ξέρεις για να δείξεις το παιδί αυτό το πράγμα. Θα πάω σε όλα τα κροσφιτάδικα. Έλα εδώ, βρε αχταρμά. Έλα εδώ, βρε. Άντε να μην πω καμιά κουβέντα παραπάνω. Είναι αυτή η τεχνική που δείχνει στους ανθρώπους. Θα σακατέψει η άλλη τα γόνατά της. Η μέση της τρεις φορές έχει πάθει κύλη. Έχει έρθει πέντε προπονήσεις, έχει πάθει τρεις κύλες. Ο αδερφός μου. Άστα, να μην νομίζετε τα βγάζω από το μυαλό μου. Έχει πάει πέντε φορές, τρεις φορές έφυγε με κύλη και τους είχε πει: έχω θέμα στη μέση μου. Και του βάζανε να κάνει άρση θανάτου. Με κιλά, όχι αστεία. Όχι τεχνική, με κιλά. Εδώ το επίπεδο της ασχετοσύνης, και δεν είναι μόνο στο CrossFit, απλά τώρα πιάστηκα με αυτούς. Είναι απίστευτο το επίπεδο της ασχετοσύνης και της διθενιάς. Πας να μου κάνεις τώρα δίθεν muscle up, με αυτό το να χταρμά πάλι το ταρακούνημα, εδώ στους κρίκους, μόνο και μόνο για να δείξεις ότι μου σηκώνεις επάνω στους κρίκους και ότι κάνεις muscle up. Θα πω, καραγκιά. Δεν έχει σημασία το να ανέβω πάνω στο μονόζυγο με οποιοδήποτε τρόπο. Άμα είναι, παίρνω μια σκάλα και ανέβηκα. Ή βάζω τα πόδια μου πάνω και έχω ανεβεί. Έχει σημασία να ανέβω με τέτοιο τρόπο ώστε να γυμναστώ. Ώστε το σώμα μου να αποκτήσει μια δεξιότητα. Όχι να κάνω το ψάρι πάνω στους κρίκους και στα μονόζυγα ίσα ίσα για να δείξω ότι μπορώ κάτι. Ποια είναι η έννοια του άθλου σε αυτό? Για πείτε μου, δηλαδή πώς είστε αθλητές, γι' αυτό το λέω του άθλου. Πώς είστε αθλητές εσείς, ε? Η ποιότητα στην προπόνηση δεν παίζει ρόλο? Η διάρκεια δεν παίζει ρόλο? Δηλαδή αν εσύ μου σακατευτείς, έχουν η χαρά των φυσιοθεραπευτών, και δεν τα λέω εγώ, να πείτε να διαβάσετε στα σχόλια και να μην νομίζετε από τα προηγούμενα βίντεο που έχω ανεβάσει για το CrossFit, η χαρά των φυσιοθεραπευτών. Σακατεμένοι όλοι. Και δεν μπορείς να τους πεις και κουβέντα. Άμα τους πεις τίποτα, σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή να πας με καλές προθέσεις και να τους πεις: βρε άνθρωπε του Θεού, πας και μου κάνεις κινήσεις άρση βαρών, που για να τις δουλέψουν οι άλλοι με κιλά έχουν φάει τα νιάτα τους εκεί πέρα. Δηλαδή μιλάμε, έχουν πάει από 10-15 χρονών και τους έχουν οι προπονητές χρόνια ολόκληρα για να δουλέψουν τεχνική. Και εσύ πήγες να αντιγράψεις τι? Και σε μεγάλη ηλικία, γιατί αν ήσουν μικρός θα πιάνε το σώμα πολύ περισσότερα. Τι πήγες να αντιγράψεις? Όχι, να βάλω κιλά. Ανέβασα, 2,5 κιλά ανέβασα. Και βλέπεις το γόνατο στο Θεό. Βλέπεις τη μέση. Και ο Μάριος είναι κακός γιατί τα λέει με περίεργο τρόπο και τα λέει και για τους bodybuilders και για τους κροσφιτάδες και για όλα. Είναι κακός ο Μάριος. Δεν είναι κακοί αυτοί που πάνε και σακατεύουν τον κόσμο. Λοιπόν, όταν θα γίνουμε σοβαρό κράτος, θα υπάρξει εξειδικευμένη, έτσι πρέπει να γίνει σωστά. Θα υπάρξει εξειδικευμένη υπηρεσία η οποία θα επισκέπτεται χώρους εκγύμνασης και θα κάνει κριτική πάνω στην πράξη, στους προπονητές και στους ασκούμενους. Αν δεν έχει δείξει σωστά την άσκηση, γιατί φίλε μου εσύ που πας και κάνεις... Για να δείτε ότι τώρα εγώ που σας τα λέω δεν είμαι περίεργος. Αυτοί που πάνε και σακατεύονται επειδή είναι οι έξυπνοι, έτσι, είναι οι έξυπνοι και βρήκαν το τάδε αντικείμενο εξάσκησης, π.χ. το CrossFit, π.χ. το CrossFit, γιατί και άλλα είναι περίεργα. Αυτοί θα σακατευτούν, θα πάνε μετά στο ταμείο τους, θα πούνε: παιδιά, γράψτε μου φυσικοθεραπείες, ξανά γράψτε μου φυσικοθεραπείες, πήγαινε στον γιατρό, κάνε μου μαγνητική. Μην νομίζετε δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι βάρος μόνο για τον εαυτό τους. Και τι θα μου πεις, πληρώνουν το ταμείο τους να τους καλύψει. Βρε, εγώ μαζί σου, 100 φορές να τους καλύψει. Σκοπός είναι οι άνθρωποι να μην σακατεύονται. Σκοπός είναι να έχουν μια ποιότητα ζωής.
είναι η ποιότητα ζωής όταν τρεις την ώρα στους γιατρούς και στις φυσικοθεραπείες. Τώρα βρήκε ο άλλος να κόψει τα ξύλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να μην πλατιάσω. Σταματήστε. Να σας ενδιαφέρει μόνο το να φαίνεστε όχι μόνο στην εμφάνιση, αλλά και στο τι κάνετε. Εντάξει. Θα σώσετε την υγεία σας έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Τα ξαναλέμε.